Γεια σε όλους, είμαι ο Δημήτρης και σε αυτό το βίντεο θα δούμε έναν κλασικό αριθμητικό γρίφο. Τον γρίφο με τις κάλπικες λίρες. Ο γρίφος αυτός μας λέει το εξής. Έχουμε 10 τσουβάλια που μέσα σε κάθε ένα από αυτά τα τσουβάλια υπάρχουν 100 λίρες. Μέσα όμως σε ένα από αυτά τα τσουβάλια υπάρχουν κάλπικες λίρες, δηλαδή ψεύτικες. Η μόνη διαφορά που έχουν οι κανονικές λίρες με τις κάλπικες είναι στο βάρος. Η κανονική λίρα ζυγίζει 10 γραμμάρια, ενώ η κάλπικη ζυγίζει 9 γραμμάρια. Ταυτόχρονα διαθέτουμε και μία ζυγαριά ακριβίας, με την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να βρούμε ποιες είναι οι κάλπικες λίρες. Αλλά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε μόνο μία φορά. Δηλαδή μπορούμε να ζυγίσουμε μόνο μία φορά και βάσει του αποτελέσματος που θα βρούμε με αυτή τη ζύγιση θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια τσουβάλι περιέχει τις κάλπικες λίρες. Και όταν λέμε ζύγιση, δεν εννοούμε να ζυγίσουμε ολόκληρο το τσουβάλι, αλλά μπορούμε να πάρουμε όσες λίρες θέλουμε μέσα από οποιαδήποτε τσουβάλι ή να κάνουμε και συνδυασμό τσουβαλιών. Σκεφτείτε το λοιπόν λιγάκι και είμαστε εδώ σε λίγο για την απάντηση. Ο γρίφος αυτός είναι ένας κλασικός αριθμητικός γρίφος. Η απάντησή του φυσικά είναι καθαρά μαθηματική. Το πρόβλημα εδώ έρχεται στο γεγονός ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη ζυγαριά μας μόνο μία φορά. Πράγμα που μας επιβάλλει να χρησιμοποιήσουμε στη μία και μοναδική ζύγιση όλα τα τσουβάλια ή μάλλον λίρες από όλα τα τσουβάλια. Πώς το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε μετά να καταλάβουμε σε ποιο τσουβάλι αντιστοιχούν οι κάλπικες λίρες. Και αυτό γίνεται ως εξής. Από το πρώτο τσουβάλι θα πάρουμε μία λίρα. Από το δεύτερο 2. Από το τρίτο 3. Τέταρτο 4, πέμπτο 5, έκτο 6, έβδομο 7, όγδο 8, ένατο 9 λίρες και από το δέκατο τσουβάλι 10 λίρες. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πάρει 1 και 2 και 3 και 4 και 5 και 6 και 7 και 8 και 9 και 10, έχουμε πάρει 55 λίρες. Αυτές οι λίρες, το βάρος τους, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή εάν ήταν όλες κανονικές, θα ήταν 55 επί 10, θα ήταν 550 γραμμάρια. Όμως, επειδή έχουμε ένα από τα τσουβάλια, το οποίο περιέχει κάλπικες λίρες, οι οποίες ζυγίζουν φυσικά 9 γραμμάρια, η ζυγαριά μας θα μας δείξει κάτι διαφορετικό από το 550. Ανάλογα λοιπόν από το πόσο διαφορετικό θα είναι η ζύγιση που θα κάνουμε με το 550, αντιλαμβανόμαστε ποιο τσουβάλι περιέχει τις κάλπικες λίρες ως εξής. Έστω ότι μας δείχνει η ζυγαριά μας ότι βγάζει 545 γραμμάρια. Λογικό, εφόσον είναι λιγότερο από ό,τι περιμέναμε. Πόσο λιγότερο? 5 γραμμάρια. Γιατί 5 γραμμάρια? Γιατί 5 είναι οι λίρες οι οποίες είναι κάλπικες. Και γιατί είναι 5 λίρες που είναι κάλπικες? Μα κάθε λίρα έχει 1 γραμμάριο λιγότερο, άρα 5 γραμμάρια λιγότερο, 5 λίρες. Σε ποιο τσουβάλι αντιστοιχεί? Σε αυτό εδώ. Με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε με μία και μοναδική ζύγιση σε ποιο τσουβάλι αντιστοιχεί. Εάν ήταν κάποιος άλλος αριθμός, 541 γραμμάρια, πόσα είναι εδώ, πόσα λείπουνε? 9 γραμμάρια. 9 γραμμάρια το ένα το τσουβάλι. Και φυσικά και για τα υπόλοιπα θα ίσχυε ακριβώς το ίδιο. Αυτός είναι ο γρίφος με τις κάλπικες λίρες, ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε κάντε ένα like και μοιραστείτε το βιντεάκι με τους φίλους σας. Επίσης γραφτείτε όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη στο κανάλι έτσι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βιντεάκια που βγάζουμε κάθε τόσο. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, γεια σας και να περνάτε καλά!